Πάει για πρωτάθλημα ο Άρης. Καταρχήν, Συγχαρητήρια για ακούσαμε την τον νίκη. κόσμο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μια νίκη πολύ σημαντική απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο, που σίγουρα μας αφήνει πολύ ικανοποιημένους και μας αφήνει σε πολύ καλή θέση στα ψηλά. Τώρα, στο τέλος του αγώνα ο κόσμος, ακούσατε, ζήτησε Περίμενε, πρωτάθλημα, περίμενε, όπως είπε και περίμενε. ο Γιάννης, Περίμενε, όπως είπε και ο περίμενε. Γιάννης Λουκά, αυτό μας χαροποιεί και σίγουρα δίνει όθηση στους παίχτες. Δεν ξέρω, δεν σας ακούω καλά. Μια χαρά, εμείς σε ακούμε μια χαρά, συνέχισε. Αυτό δίνει σίγουρα όθηση στους παίχτες και μας κάνει όλους να νιώθουμε ξεχωριστά, διότι όταν ήρθε ο επενδυτής το καλοκαίρι πήραμε μια ομάδα από το πλην, όχι από το μηδέν, από το πλην μηδέν, και προσπαθήσαμε, βάλαμε κάποιους στόχους που βλέπουμε να υλοποιούνται και ο πρώτος στόχος ήταν να κάνουμε μια ομάδα ανταγωνιστική για να μπορέσει να στέκεται απέναντι σε όλες τις ομάδες. Και αυτό νομίζω μέχρι τώρα το είχαμε, καθώς μπήκαμε στο δεύτερο γύρο και βλέπουμε ότι είμαστε ανταγωνιστική ομάδα και σε όποιο αγώνα παίξουμε το βλέπουμε ξεχωριστά. Ο Γιάννης Λουκά κάθε παιχνίδι το βλέπει ξεχωριστά και μέχρι τώρα βλέπουμε ότι στη θέση που βρισκόμαστε σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και δίνουμε και σίγουρα και στον Αριανό που ταλαιπωρήθηκε ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια. Τον κάνουμε περήφανο, όμως και αυτό είναι η σειρά του, μας κάνει και εμάς περήφανος καθώς τον βλέπουμε να έρχεται κοντά μας. Ακούστηκε πολύ δυνατά, ναι, ναι, καθαρά, έντονα, καθαρά. Ναι, έστειλε μήνυμα. Έστειλε μήνυμα ο κόσμος. Εσείς μπορεί να μην λέτε ότι θέλετε πρωτάθλημα, ο κόσμος όμως το θέλει. Σας το ονειρεύεται. Σας φοβίζει αυτή η πίεση που μπορεί να βάζει ο κόσμος τόσο νωρίς? Κοιτάξτε, είμαστε προσγειωμένοι όλοι στον Άρη, το ίδιο και οι παίχτες και ο προπονητής. Βλέπουμε στις δηλώσεις του Γιάννης Λουκά κάθε εβδομάδα που μπαίνουν πολλά ερωτήματα, αν θα πάμε Ευρώπη, αν θα και τώρα για το πρωτάθλημα. Είμαστε προσγειωμένοι, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ποια ομάδα είμαστε. Είναι η πρώτη μας χρονιά που έγιναν τόσες πολλές αλλαγές στον Άρη. Αν κάποιος έτσι κυριαρχόταν πέρσι και στο βοηθητικό, αλλά και μέσα στην ομάδα, θα έβλεπε πόση διαφορά υπάρχει τώρα με τον Άρη και στις εγκαταστάσεις και στα γραφεία. Ήρθε πολλοί κόσμος, δουλεύει πολλοί κόσμος πίσω από τον Άρη. Ήρθαν παίκτες αξίας και αυτό είναι, τουλάχιστον σε αυτό είμαστε πρωταθλητές μέχρι στιγμής, σε αυτές όλες τις αλλαγές που γίνονται και σίγουρα οι παίκτες που ήρθαν και από τη Λα Λίγκα και από την Γαλλία και από προηγούμενα πρωταθλήματα βρίσκουν συνθήκες που μπορούν να εργάζονται. Και όταν κάποιος υπάλληλος σε οποιαδήποτε δουλειά βρίσκει τις κατάλληλες συνθήκες για εργασία, τότε αποδίδει και βγάζει περισσότερα προς τον εργοδότη του. Ας το πούμε έτσι. 12 του Δεκέμβρη σήμερα πλησιάζει η μεταγραφική περίοδος. Στον Άρη φαντάζομαι ότι θα έχετε σκεφτεί ήδη τι θα κάνετε. Αν θα κάνετε, θα κάνετε μεταγραφές? Αυτό είναι στα χέρια της, της ομάδας προγραμματισμού, μαζί σίγουρα με τον Γιάννη Λουκά. Σίγουρα για να έρθουν παίχτες τον Γενάρη πρέπει να είναι καλύτεροι ή κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε τώρα. Όπως ο άρα... δεν ακούσα. Όπως ο Μύρος Λαυστόκ, λέω. Όχι, δεν υπάρχει θέμα με τον Μύρος Λαυστόκ. Ξαναρωτήθηκε και όπως για αυτό το θέμα. Ναι. Κάνουμε μεταγραφή και να γίνει ομάδα πιο δυνατή. Αν δεν θα βρεθεί κάτι που είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε, δεν θα γίνει οτιδήποτε. Ωραία. Αυτό δουλεύει ο προπονητής, όμως υπάρχουν ακόμα και άλλα παιχνίδια μέχρι τον Ιανουάριο και σίγουρα τώρα η προσοχή μας είναι πλέον στο παιχνίδι με την ΠΑΕΚ την Παρασκευή. Χριστόφερε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.